Αναπτύξαμε και στην εισήγησή μας και οι ομιλητές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν πρέπει να ξεπουληθεί ο ΑΔΜΙΕ και η ΔΕΗ και γιατί δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα. Υπάρχει ένας επιπλέον λόγος που δεν έχετε δικαίωμα. Γιατί μέσα στον ΑΔΜΙΕ, στην περιουσία του ΑΔΜΙΕ και της ΔΕΗ, είναι ενσωματωμένη η ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων. Αυτό δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Οι 151 βουλευτές που βρέθηκαν και ψήφισαν το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ, αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν σύσσωμοι. Αυτή την ώρα είναι έξω από τη Βουλή. Σε κινητοποίηση, με 100% απεργία σε όλον τον ΑΔΜΙΕ και σε όλη τη ΔΕΗ, για να δείξουν, να δούμε ποιος έχει κοινωνική νομιμοποίηση από τους δύο. Δεν έχετε όμως και κανένα επιχείρημα. Και γι' αυτό καταφύγατε σε ανακρίβειες και το δυστύχημα είναι ότι κάποιοι οι οποίοι γνώριζαν καλά τα πράγματα, όταν λένε αυτοί που γνώριζαν τα πράγματα λένε άλλα, αυτό λέγεται ψέμα συνειδητό. Γιατί δεν έχετε κανένα επιχείρημα να υποστηρίξετε, γιατί πρέπει να απολυθεί ο ΑΔΜΙΕ. Δεν μπορείτε να μας πείτε εδώ ότι είναι ζημιογόνα, ότι αυτό. Καταφύγατε λοιπόν πρώτη ανακρίβεια. Τεράστια ανακρίβεια. Λοιπόν. Λέει, το μπερδεύατε και το λέγατε με έναν τρόπο για να δημιουργείτε στην κοινή γνώμη ότι τέλος πάντων το επιβάλλει κάποια κοινοτική οδηγία, διότι αυτό έχει γίνει με την κοινοτική οδηγία. Σας απαντήσαμε και σας απαντούμε με σαφήνεια. Και απαντήστε αν μπορείτε. Ποια κοινοτική οδηγία επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση των δικτύων? Ποια? Και τότε λοιπόν ο πρόεδρος του Eurogroup θα έπρεπε να ήταν αυτός που θα παραβίαζε πρώτος τις κοινοτικές οδηγίες. Καλά, δεν έχετε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε. Δεν έχετε επιχείρημα γι' αυτό. Καμία κοινοτική οδηγία δεν επιβάλλει. Είναι επιλογή σας πολιτική μνημονιακή. Και ήταν ειλικρινής ο κύριος Κουκουλόπουλος τουλάχιστον σε αυτό. Είπε κατέστη μνημονιακή υποχρέωση. Άρα δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Τι μας λέτε? Ότι θα ξεκινήσουμε, έχουμε το 34%, βάλουμε και τροπολογία και το κατοχυρώνουμε απόλυτα. Τι κατοχυρώνετε? Μου θυμίζετε το Μακαρίτη το Λάσκαρη, ο οποίος λέει με ένα νόμο κατέργησε την πάλη των τάξεων. Εσείς θα καταργήσετε τώρα τη λειτουργία του καπιταλισμού με ένα νόμο. Μα η ίδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής λέει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό λέει ο νόμος περί ανωνύμων εταιριών. Το 34% έχει ορισμένα δικαιώματα. Να μην το πετάξουν εντελώς έξω. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία. Γι' αυτό το λόγο αγωνίζονται όλοι να έχουν το 51% τουλάχιστον, για να έχουν πλειοψηφία. Δεύτερο, πέρα από το άρθρο 1 που σας είπα. Το άρθρο 5. Τι λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο? Βάζει σοβαρό ζήτημα. Έχει σοβαρή ένσταση. Και ξέρουμε πως μιλάει η σοβαρή ένσταση όταν τη λέει έτσι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Προκύπτει εμέσως πλην σαφώς ότι έχει ουσιώδη αντίρρηση, η οποία ουσιαστικά ακουμπάει σε αντισυνταγματικότητα. Πώς μπορεί μια κοινή υπουργική απόφαση δύο υπουργών να αλλάξει το πώς θα γίνει η αποκρατικοποίηση? Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο εισηγητής του είπαν να έρθει στην Επιτροπή. Αλήθεια αυτό λέγατε πριν? Να έρθει μόνο στην Επιτροπή ή οποιαδήποτε αποκρατικοποίηση? Δεν λέγατε να έρθει στην Ολομέλεια? Άλλη αλλαγή στάση αυτό. Τι άλλα μας είπατε? Ότι αγωνιζόσαστε για το φτηνό ρεύμα. Μάλιστα. Γιατί? Πρώτον, πότε ακρίβει είναι το ρεύμα? Την τελευταία δεκαετία, από το 2003 μέχρι το 2013, έχει ακριβήνει 98%. Πόσο έχει ακριβήνει τα τέσσερα τελευταία χρόνια? 52%. Τι συνέβη το 2003? Άρχισε να εφαρμόζεται η οδηγία περί απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
Δεύτερο ζήτημα. Τι έχει γίνει, αν θέλετε λοιπόν να πάμε σε φτηνό ρεύμα, μάλιστα. Λοιπόν, με τη δική σας λογική, να προσχωρήσω για προσωρινά στη δική σας λογική και να πω ότι αφού λοιπόν εσείς, εμείς λέμε ότι έγινε γι' αυτό και αποδείχθηκε τα 10 χρόνια αυτά που έχουμε τη λεγόμενη απελευθέρωση ή αλλιώς όπως το λέμε εμείς ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Αλλά πάμε στη δική σας λογική. Λοιπόν, να έχουμε φτηνό ρεύμα με τη δική σας λογική. Ωραία. Φέρτε αύριο το πρωί νομοσχέδιο που να αλλάξει πρώτον ο τρόπος εισόδου των μονάδων μέσα στο σύστημα. Να μπαίνουν οι φτηνότερες. Από τη φτηνότερη στη μεγαλύτερη. Είσαστε διατεθειμένοι να γίνει. Σας προκαλούμε. Δεύτερον, να αναπτυχθούν υδροηλεκτρικά τα οποία παράγουν, είναι ΑΠΕ και παράγουν τη φτηνότερη. Τρίτον, να καταργηθούν τα 510 εκατομμύρια που δίνονται στους ιδιώτες από το μηχανισμό ανάπτυξη μεταβλητού κόστους και από το διπλασιασμό των άδειων. Των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύως. Δεν είναι παράνομο, είναι παράλογο όμως σε μια χώρα η οποία, όπως είπε, γιατί είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, και αλήθειες σε αυτό που είπε, να έχουμε 17.400 εγκατεστημένη ισχύ και να χρειαζόμαστε 8.000 μεγαβάτ. Και να μου λέτε ότι θα δίνετε και άδει για να σώσετε το σύστημα. Λοιπόν, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τον οποίο στο πετρέλαιο, τον οποίο πληρώνει η ΔΕΗ. Πέμπτον, να ζητήσει αναστολή όπως ζήτησε η Πολωνία τέλους ρήπων για 5 χρόνια μέχρι να φύγουμε από την ύφεση. Μειώνεται το κόστος τουλάχιστον κατά 1.300.000.000.000. Για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, να δούμε πώς καταλαβαίνουμε. Άλλο επιχείρημα. Η ΔΕΗ έχει ελλείμματα. Αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί λέτε, γιατί εμπέζετε τον ελληνικό λαό. Από πότε η ΔΕΗ άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα? Από τα μνημονιακά χρόνια, από το 2010. Πότε μεγάλωσαν τα ελλείμματά της, φορτώνοντας το χαράτσι. Τι έχει γίνει, γιατί έχει ελλείμματα η ΔΕΗ, για την ένεργα και την Ελλάς Πάουερ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε και το λόγο, σας νομίζω σας είπε η κυρία Πρόεδρος που έφυγε. Όχι 4 λεπτά, 8 λεπτά ήταν η δευτερολογία μου στην πρωτολογία. 8 και 8, 16. Λοιπόν, η ένεργα και η Ελλάς Πάουερ επιβάρανε 300 εκατομμύρια. Δεύτερος λόγος για τα ελλείμματα της ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ παράγει το 67% και πουλάει το 100%. Και το άλλο 33% το αγοράζει σε πολύ ακριβές τιμές από τις μονάδες φυσικού αερίου των ιδιωτών. Γιατί εσείς με τις επιλογές σας ρίξατε τον κόσμο αυτή τη στιγμή και τους μικροεπενδυτές στον Κιάδα με τις ΑΠΕ, δίνοντας τους μεγάλες τιμές τότε και τώρα κουρεύοντάς τες, ας πούμε. Οι μεγάλοι βέβαια τους εξασφαλίζετε και τώρα, τους εξασφαλίζετε και με τα 2 ΜΒ στο τελευταίο νομοσχέδιο κάτι μεγάλους να πάρουν υψηλές τιμές δίνοντας 2 ΜΒ. Λοιπόν, μας είπατε επίσης, είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, αυτό είναι αστείο φαντάζομαι, δεν το πιστεύω ούτε ο ίδιος, ότι δεν είναι πώληση λέει, αλλά είναι επενδυτικό πρόγραμμα. Θα απαντήσουμε για το επενδυτικό πρόγραμμα. Λοιπόν, επίσης, λέτε ότι πουλάτε τα δίκτυα για να σώσετε τη ΔΕΗ. Προφανώς εμπέζετε πάλι τη Βουλή και σε αυτό. Ο κ. Κουκουλόπουλος το αποκάλυψε και αυτό ήταν σε αυτό ειλικρινής. Λέει, μα πωλείτε το 17%. Θα πάει στο 34%. Λάθος. Δεν κάνατε καλούς υπολογισμούς. Με την πώληση των δικτύων, ουσιαστικά, η δημόσια ΔΕΗ, η εναπομείνασα μαζί με το 17%, θα είναι στο 24,8%. Άρα, καμία καταστατική μειοψηφία στην ουσία στον όμιλο ΔΕΗ δεν θα υπάρχει. Η πλειοψηφία του δημοσίου θα είναι 24,8%. Κάντε τους λογαριασμούς και να τα πούμε. Τρίτον, για να γίνουν επενδύσεις στα δίκτυα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερος μύθος που λέγεται μέσα σε αυτή τη Βουλή. Βάζετε, λέτε, θέλουμε 2,5 δισεκατομμύρια. Και επειδή δεν τα έχουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια, θα πουλήσουμε τον ΑΔΜΙΕ για να βρεθούνε. Αλήθεια, δηλαδή ο ιδιώτης μας, λέτε, θα δώσει λεφτά να αγοράσει τον ΑΔΜΙΕ και θα βάλει και 2,5 δισεκατομμύρια να κάνει επενδύσεις. Όπως θα κάνανε και οι παραχωρησιούχοι στους δρόμους, βάλανε από την τσέπη τους, αλλά όταν έγινε η κρίση, ζητήσανε από το κράτος να βάλει παραπάνω για να συνεχιστούν τα έργα τώρα μετά από 3 χρόνια. Μα από πού ως πού? Πρώτον, για τη διασύνδεση των Κυκλάδων είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από τον υπάρχοντα δημόσιο ΑΔΜΙΕ με τους τρόπους που έχουμε πει και μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ίδιων πόνων. Δεύτερον,
Να μας εξηγήσετε γιατί επιλέγετε τη διασύνδεση της Κρήτης από την Αττική και όχι από την Πελοπόννησο. Τα κύθερα και την Αντικύθερα να γίνει με μη, που θα γίνει με εναλλασσόμενο να πάει με 300 εκατομμύρια. Γιατί, να απαντήσω εγώ, μήπως επειδή σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει μόνο η Siemens, ή μήπως για να χρησιμοποιήσετε το μύθο και να πείτε ότι θέλουμε 2,5 δισεκατομμύρια και δεν τα έχουμε, άρα πρέπει να τα πουλήσουμε. Ο Αδημιέ λοιπόν έχει κάνει στα δύο μνημονιακά χρόνια επενδύσεις ύψους 253 εκατομμυρίων. Άρα ούτε ζημιογόνος είναι, ούτε επενδύσεις δεν μπορεί να κάνει, άρα κανένα επιχείρημα δεν έχετε ούτε σε αυτό. Λοιπόν, επόμενο επιχείρημά σας. Λέτε μην ενοχλούμε τη ΡΑΕ. Γιατί να μην ενοχλούμε τη ΡΑΕ? Γιατί η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Αλήθεια. Η ΡΑΕ είναι ανεξέλεκτη αρχή που έχει γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο 11 μήνες τη ζητάει να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει για τις ευθύνες της, για την ένεργα και την Ελλάς Πάουρ και για το βίο της και την πολιτεία της. Η ΡΑΕ έχει λειτουργήσει ως λόμπι εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Όλες οι στρεβλώσεις της αγοράς για την οποία ομνύεται είναι με δική της απόφαση. Βεβαίως, με κυβερνητική απόφαση, αλλά και με τη ΡΑΕ μαζί, η ΔΕΗ δεν μπήκε στη ΣΑΠΕ. Ήταν η πρώτη που μπήκε στη ΣΑΠΕ και την κόψα, της απαγορεύσετε να μπει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο μηχανισμός, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί είναι, και ο διπλασιασμός των αποδεικτικών διαθεσιμότητας σχέση είναι δική της επιλογή. Η κατανομή του τέλους ΑΠΕ είναι δική της επιλογή. Είναι συνυπεύθυνη για σκανδαλώδεις αποφάσεις, όπως μαζί φυσικά με την κυρία, με τον κυβέρνηση Παπανδρέου. Έτσι, όταν μας είπαν ότι οι μονάδες φυσικού αερίου είναι ΑΠΕ και μετατρέψαν τη μονάδα του Μυτιλινέου σε ΣΥΘΙΑ. Τα ξεχνάμε αυτά? Ή για την ένεργα και την Ελλάς Πάουρ που τις έδωσε να μπει στο δίκτυο Λιανικής χωρίς εγγυήσεις. Είναι λοιπόν, έχει αποδειχτεί ότι είναι ανεξέλεκτη εντελώς από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, ισχυριζόσαστε ότι δεν θα έχετε αύξηση χρέωσης δικτύου. Μάλιστα. Αλήθεια. Και εδώ εμπέζεται τον ελληνικό λαό. Δεν γνωρίζετε ότι η ΡΑΕ εν όψεις εκποίησης του ΑΔΜΙΕ έχει θέσει διαβούλευση από τις 27-12 νέα μεθοδολογία υπολογισμού εσόδων του ΑΔΜΙΕ με το κέρδος του 8% να πηγαίνει στο 11-13 για να καταστεί ελκυστικό στο στρατηγικό εταίρο? Αυτό μεταφράζεται 21-35% στη χρέωση του δικτύου. Θα επίσης, τι άλλο προτείνει η ΡΑΕ, για την οποία ενοχλήθηκε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας? Θα πρέπει, λέει, να αποζημιώνεται αντίστοιχα με τα γρήγορα επικέρδη που θα του απέδαν τα κεφάλαια αν τα επένδυε στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, ίσως σε κάποιες φούσκες, λέω εγώ. Δεύτερον, τι άλλο προβλέπει στη διαβούλευση που έχει θέσει? Ότι επαύξηση στη χρέωση για επενδύσεις ειδικές σκοπιμότητας. Δηλαδή, τη διασύνδεση των Κυκλάδων με τον ιδιώτη και της Κρήτης θα την πληρώσουμε παραπάνω. Τρίτον, άκουσον. Αυτό, πέστε μου, να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Προτείνει η ΡΑΕ μέτρα προστασίας του ιδιώτη από κάθε επιχειρηματικό ρίσκο και κυρίως από την πτώση της μεταφερόμενης ισχύος. Δηλαδή, που είναι ο κύριος Μανιάτης που μας μίλησε εδώ πέρα να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Αν κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, θα τον πληρώνουμε τον ιδιώτη παραπάνω, αλλά και τώρα που είμαστε σε ύφεση θα τον πληρώνουμε παραπάνω. Λοιπόν, επίσης, η αξία του δικτύου, δεν είπαμε, λέει, αξία δικτύου εμείς. Πολύ εύστοχα ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος είπε ότι αν θέλατε να τον πουλήσετε ακριβότερα, θα το λέγατε. Άρα θέλετε να τον πουλήσετε ακόμα φτηνότερο. Πρέπει από τα 450 που λέμε εκατομμύρια για 8 δις, δηλαδή στο 1/20 της αξίας του ΑΔΜΙΕ. Λοιπόν, αυτό θα είναι παρακάτω. Συμπερασματικά, να το πούμε άλλη μια φορά, για να ενοχληθούν κάποια παπαγαλάκια των καναλιών τα οποία μιλούσαν το πρωί και λέγανε ότι κυνηγάμε τους επενδυτές. Τους επενδυτές τους κυνηγάτε εσείς. Εμείς θέλουμε επενδύσεις να γίνουν στη χώρα, δεν θέλουμε να αλλάξει χέρια η δημόσια περιουσία και να την πάρει ο ιδιώτης και μάλιστα μπύρμπαρα. Γι' αυτό λοιπόν το ξαναλέμε. Δεν θα αναγνωρίζουμε τετελεσμένα. Σας καλούμε να ανακαλέσετε όχι μόνο ότι δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση σας που πήρατε, η 151, η οριακή αυτή απόφαση. Γι' αυτό ξαναπροειδοποιούμε, για να ξαναενοχληθούν.
και την κυβέρνηση και τους κερδοσκόπους, πως πλατσικολόγοι θα ορμήσουν την ΑΔΜΙΑ και τη ΔΕΗ, και τους λέμε ότι δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΑ και της ΔΕΗ με ένα νόμο, τελεία και παύλα, γιατί η ενέργεια είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Λοιπόν, σας καλούμε όμως να ανακαλέσετε και την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί δεν έχετε κανένα δικαίωμα, την περιουσία του ελληνικού λαού και την ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων να μείνει στο δημόσιο μόνο 24,8 από τη ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό λοιπόν ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Με δύο λόγια επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες μας. Και επειδή ο κύριος Μανιάτης μας είπε ότι η ενεργειακή δημοκρατία, λέει, είναι να δίνει κοινωνικό τιμολόγιο. Αφού έχετε φτωχοποιήσει με τις μνημονιακές πολιτικές στον κόσμο, εμείς λοιπόν σας λέμε ότι αυτές ενεργειακή δημοκρατία με τη λογική τη δική σας πάλι θα ήταν καλύτερα να δίναμε δωρεάν την ελάχιστη ποσότητα, όπως προτείνει η τροπολογία μας και σας λέμε να την υιοθετήσετε, στις 350.000 οικογένειες που δεν έχουν, για 3.600 κιλοβατόρες το χρόνο, για δεν την κάνετε δεκτή. Δεύτερον, σας λέμε να καταργήσουμε τώρα, αμέσως, αύριο το πρωί, το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους και τα ΑΔΗ. Τώρα. Δεν μας χρειάζονται καθόλου. Δεν χρειάζεται καμία ιδιωτική μονάδα στο σύστημα να μπει. Έχουμε υπερεπάρκεια ισχύως. Επίσης, σας καλούμε να δείξετε ελάχιστο, να υψώσετε ολίγον το ανάστημα σας, όχι πολύ, ολίγον. 2 μήνες μείνανε. Οι μήνες όμως που θα έχει κρύο. Και να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να πάει στα επίπεδα του Μαρτίου του 2011, ώστε να απολύεται περίπου 90 λεπτά, για να μπορέσει ο κόσμος το Φλεβάρι τώρα που μπαίνει και το Μάρτι να ζεσταθεί. Όσον αφορά την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, καλούμε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα την κυρία Γεννηματά να αποσύρει την τροπολογία, καθώς και κάθε συμφωνία που έχετε κάνει με την Τρόικα. Όποιο σχέδιο και αν έχει το Υπουργείο Άμυνας για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, οφείλει να το εισαγάγει ως σχέδιο νόμου στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή και όχι να έρχεται με τέτοιες τροπολογίες. Τέλος, είναι πολύ μεγάλο θράσος οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι επενδύει στην καταστροφή της χώρας. Είναι με πολύ μεγάλο θράσος, κύριε κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, εσείς που καταστρέψατε τη χώρα βάζοντας στο μνημόνιο, να μιλάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και στη μόνη επένδυση που κάνει είναι επένδυση στην καταστροφή της χώρας. Πρέπει να έχει κάποιος πολύ μεγάλο θράσος και λυπάμαι πολύ που έχετε τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.